Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, μετά τον πρόεδρο του Πανιωνίου Κεσαριανής, τον Νίκο Χατζηλιά, σειρά ο πρωτομάστορας, ας πούμε, και της Ανόδου και ο προπονητής της ομάδας, ο Κώστας Ορούμπος. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν πρώτον, υγεία πάνω απ' όλα. Βασικότατο και σημαντικότατο. Λοιπόν, ανέβηκε η ομάδα. Στη β' κατηγορία. Χρόνων εδώ των ανθρώπων που ασχολούνται και ευτύχησε φέτος, ευτυχήσαμε να τον πετύχουμε μετά από πάρα πολλή προσπάθεια που καταβλήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο φέτος. Με παίκτες που είναι αρκετά χρόνια μαζί. Αυτό είναι σαν μια παρέα, μια οικογένεια. Ακριβώς. Και την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο Παναγιώτης ο Πρασάς όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Και εγώ δεν έκανα πάρα πολλά πράγματα, η ομάδα ήταν πολύ καλά δουλεμένη και ευτυχήσαμε να ανεβάσουμε φέτος την ομάδα, έστω και λίγο με τη διακοπή αυτή του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ήταν καλή ομάδα, καλό ποδόσφαιρο έπαιξε. Δύσκολος και ο όμιλος, Κώστα, πολύ καλές ομάδες. Άμυλα Περιστερίου, ναι. Γαλαξίας, Δάφνη Αθήνας, Τριφυλιακός, που ίσως είναι και λίγο αδικημένος. Από τη διακοπή του πρωταθλήματος, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως και κάποιες άλλες ομάδες που ήταν χαμηλά στη βαθμολογία, ήταν καλές ομάδες, καλό ποδόσφαιρο. Γενικώς ήταν ένα πρωτάθλημα καλού επίπεδου, ψηλού επίπεδου, με ανθρώπους και ποδοσφαιριστές καλούς και γενικώς ήταν πολύ νοικοκυρεμένο το όμιλος ο δικός μας, χωρίς παρατράγουδα, ψηλό επίπεδο θα έλεγα. Δηλαδή για γάμα κατηγορία πρωτάθλημα και πιστεύεις ότι ήταν υψηλό επίπεδο, έτσι. Και η ποιότητα του ποδοσφαίρου, η ταψιλή και οι άνθρωποι όλοι που συνάντησα εγώ σε αυτές τις ομάδες, από τους προπονητές, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, ήταν πολύ ψηλού επίπεδου. Και με χαροποιεί αυτό το γεγονός, ήταν σε αυτή τη χαμηλότερη κατηγορία. Βλέπεις αυτό το πράγμα, θέλω να πιστεύω ότι είναι και ένα μήνυμα για το ότι πρέπει και προς τα πάνω να είναι τα πράγματα πολύ καλά. Τώρα εσύ είσαι ένας έμπειρος προπονητής. Η ομάδα τώρα στη Β' κατηγορία παρέμεινε ο βασικός κορμός. Γίναν κάποιες δυνατές, εγώ θα τις χαρακτηρίσω, προσθήκες. Καλές προσθήκες. Και από ό,τι μου είπε και ο πρόεδρος, δεν ξέρω, ότι θα γίνουν τουλάχιστον άλλες δύο προσθήκες. Αυτό θα το δούμε και λίγο μέσα από την προετοιμασία. Και επειδή υπάρχει η μεταγραφική περίοδος μέχρι τέλη Οκτωβρίου, αν δούμε ότι όντως κάπου πρέπει να ενισχυθούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα. Άρα, πρώτος στόχος της ομάδας θα είναι ως νεοφώτιστη στη Β' Αθήνας η παραμονή της και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο βγει στην πορεία. Γιατί πάντα ένας νεοφώτιστος, ο βασικός του στόχος είναι να κρατηθεί και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί με βάση και τα λεγόμενα και τις προκηρύξεις θα πέσουν αρκετές ομάδες. Ναι. Οπότε πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για δύσκολα πράγματα. Θα είναι πιο δύσκολη η σίγουρα σεζόν, πιο δύσκολη και ακόμα πιο πολύ, γιατί είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα. Δεν λείπει εμπειρία από την ομάδα, βέβαια. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι έχεις αρκετούς έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και όχι μόνο έμπειρους, και πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Καλούς ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό. Με τις προσθήκες και όλα που γίνανε, δυνάμωσε κι άλλο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους, ας πούμε, σε αυτούς, γιατί να έρθει κάποιος να δει τον Πανιώνιο Κεσαριανής? Γιατί είναι μια ομάδα που έχει μια νοικοκυροσύνη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα και δεν θα κοιτάει μόνο τη σκοπιμότητα για να καταστρέφει, θα προσπαθεί να δημιουργεί αυτό που έκανε και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί οι άνθρωποι εδώ είναι αγαπημένοι. Είναι μια ομάδα που θυμίζει έτσι τις παλιές λίγο ομάδες της γειτονιάς, όταν το ρόστερ της ομάδος, το 3 τέταρτα της ομάδος είναι πια 6, 7 και 8 χρόνια σε αυτή την ομάδα, σημαίνει ότι υπάρχει μια, έτσι, ένα οικογενειακό κλίμα. Και θα προσπαθήσουμε αυτό στο μέτρο δυνατόν να το κρατήσουμε και κάποια καινούργια παιδιά που ήρθαν να τα εντάξουμε γρήγορα σε αυτό το πράγμα. Ωραία, άρα τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Δευτέρα ξεκινάμε σιγά σιγά, ναι. Πρώτο φιλικό. Πρώτο φιλικό στις 22 με τον Μπόψ. Με τον Μπόψ. Ωραία. Άρα, είπαμε, παρέμεινε ο βασικός κορμός, ήρθαν αυτές οι μεταγραφές. Τώρα, πώς βλέπεις εσύ τα αθηναϊκά πρωταθλήματα που σε τόσα χρόνια που ασχολείσαι? Έχει βελτιωθεί η εικόνα των πρωταθλημάτων?
Κώστα. Ο συγκεκριμένος όμιλος ο δικός μας και φέτος που είδα τα πράγματα ήταν πολύ θετικό αυτό που είδα. Δηλαδή, το επίπεδο της διαιτησίας, οι διαιτητές. Οι διαιτητές, εντάξει, υπάρχουν κακοί διαιτητές, υπάρχουν καλοί διαιτητές. Προσπαθούν οι περισσότεροι να είναι όσο το δυνατόν καλύτεροι. Είχατε παράπονα φέτος από τη διαιτησία, Κώστα? Θεωρώ ότι 5 φορές μας αδίκησε, 5 μας ευνόησε. Δεν νομίζω ότι επηρέασε τα αποτελέσματα. Άλλωστε δεν κάναμε και τόσες πολλές ήττες για να, να σταθήσει. Μάλλον και κάποιες που κάναμε, ας πούμε, ήταν καθαρές ήττες. Δεν μπορώ να πω ότι οφείλονται στη διαιτησία. Οι διαιτητές προσπαθούν. Σε κάποια παιχνίδια έρχονται και κάποια καινούργια παιδιά με τα λάθη τους. Εντάξει, και αυτοί προσπαθούν μέσα από τα παιχνίδια να βελτιωθούν. Και ειδικά στη γάμα κατηγορία είναι το πρώτο στάδιο των διαιτητών. Ξεκινάνε από εδώ, οπότε αναγκαστικά εντάξει, θα κάνουν κάποια λάθη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν καλοί οι διαιτητές σε γενικές γραμμές και προσπαθούσαν να σφυρίξουν αυτό που βλέπανε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο. Οι 4 ομάδες που προβιβάστηκαν, δηλαδή εσείς, η Άμυλα, ο Γαλαξίας και η Δάφνη, ήταν οι 4 καλύτερες ομάδες του ομίλου, δηλαδή άξια προβιβάστηκαν. Για μένα ίσως και ο Τριφυλιακός να ήταν κοντά σε αυτές τις 4 ομάδες. Και ενδεχομένως, αν το πρωτάθλημα συνεχίζονταν, γιατί ήταν αρκετές οι αγωνιστικές, μπορεί να είχαμε μια διαφοροποίηση κάπου ή να υπήρχε και ένα μπαράζ. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι και ο Τριφυλιακός, τουλάχιστον στο κομμάτι του ποδόσφαιρο, στο να παίξει ποδόσφαιρο, ήταν αρκετά καλή ομάδα και θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στο πρωτάθλημα, γιατί οι άλλες είχαν μείνει αρκετά πίσω οι υπόλοιπες. Ωραία. Coach, τώρα κλείνοντας, τι μπορείς να υποσχεθείς εσύ από την πλευρά σου ως προπονητής του Πανιωνίου Κεσαριανής, τι να περιμένουν από την νέα ομάδα? Αυτό που κάναμε και πέρσι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, δηλαδή ο καθένας στο κομμάτι του, εγώ στο προπονητικό, οι ποδοσφαιριστές, εδώ οι άνθρωποι από έξω, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Συνεργάτης θα είναι και ο αδερφός σου, έτσι? Συνεργάτης θα είναι ο αδερφός μου και ο Νίκος, το σύμβολο, ο Νίκος ο Πρασάς, το σύμβολο της ομάδας. Έτσι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ο οποίος είναι πάνω από 20 χρόνια εδώ. Ο οποίος δίνει τη βοήθειά του συνέχεια, όπου ζητηθεί, θα έχει και φέτος το κομμάτι με τους τερματοφύλακες. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, να έχει την καλύτερη πορεία η ομάδα. Ωραία. Καλή σεζόν, υγεία, πάντα επιτυχίες. Πάνω απ' όλα, να μην υπάρξουν παρατράγουδα. Και μακάρι να διεξαχθούν κανονικά τα πρωταθλήματα. Του κορονοϊού, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Και μακάρι να υπάρχουν και φιλάθλοι. Διότι ξέρεις, ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους είναι λίγο. Είναι λίγο τώρα βλέποντας τους τελευταίους 2 μήνες τα ξένα πρωταθλήματα ή και τα ελληνικά που γίνονται χωρίς φιλάθλους. Ήταν μια εικόνα όχι τόσο ευχάριστη. Και ο παίκτης νιώθει. Σαφώς. Σαφώς ο παίκτης νιώθει, γιατί υπάρχει παρακίνηση, υπάρχει ακόμα και αποδοκιμασία. Έτσι. Από το όταν έχεις αντιπάλους φιλάθλους από την αντίπαλη ομάδα, είναι ένα κίνητρο. Ωραία. Κώστα, εσύ είσαι ζωγραφιώτης. Ναι. Αλλά... ναι, έχω δουλέψει σε αυτή την ομάδα, είναι η 3η φορά τώρα που έρχομαι. Υπάρχει καλή σχέση. Έχεις δεθεί με την ομάδα. Έχω δεθεί με την ομάδα, έχω δεθεί εδώ με τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή την ομάδα, εδώ και 20 χρόνια, από τότε που είχα πρώτο έρθει, το 2002 αν δεν κάνω λάθος, ή το 2003. Και εντάξει, μια γειτονιά είμαστε, πολύ κοντά είμαστε. Και γι' αυτό είμαι πάντα εδώ, όποτε μου ζητήσετε, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Δεν είναι. Ο προπονητής μπορεί να φύγει για κάποιους λόγους. Αλλά η φιλία που υπάρχει με τους ανθρώπους εδώ δεν πρόκειται να αλλάξει. Ωραία. Καλή σεζόν, υγεία. Ευχαριστώ. Σε όλο τον κόσμο πάντα να είναι καλά και όλα τα άλλα θα έρχονται. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.